Ποια είναι η άποψη των θεολόγων που διδάσκουν στη σχολική αίθουσα το μάθημα των θρησκευτικών σήμερα, που το συγκεκριμένο μάθημα έχει μετατραπεί σε σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφορμή ως γνωστόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματική την αλλαγή που έφερε το μάθημα ο Νίκος Φίλης το διάστημα που ήταν Υπουργός Παιδείας μέχρι τη ρήξη και την αποπομπή του από την κυβέρνηση, με ευθύνη του Αρχιεπισκόπου όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Ο σχολικός σύμβουλος θεολόγων Τριαντάφυλλος Σιούλης μίλησε το βράδυ της Πέμπτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Βήμα Τηλεόραση, εκφράζοντας την άποψη και συμφωνώντας με τη θέση της Εκκλησίας, πως οι λεγόμενοι φάκελοι που εισήχθησαν στα σχολεία της χώρας μας, στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης για το μάθημα των θρησκευτικών, δεν αποδίδουν αυτό που περιγράφει το Σύνταγμα και ο σχετικός νόμος του κράτους. Το δεύτερο είναι αυτό, καθ' αυτό το Σύνταγμα. Ορίζει το Σύνταγμα και δεν έχει αλλάξει το Σύνταγμα. Είναι από τα βασικά άρθρα του. Σκοπός της παιδείας είναι η καλλιέργεια, είναι και η καλλιέργεια της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης. Και βγαίνει ο βασικός νόμος του κράτους για την παιδεία, ο 1566 του 85, που ερμηνεύει αυτό ακριβώς το εδάφιο και εκεί που λέει για την καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης, το ορίζει επακριβώς και λέει με τα γνήσια στοιχεία της Ορθόδοξης Ανατολικής Πίστης. Αυτό υπάρχει ως νόμος, υπάρχει σύνταγμα και έρχεται τώρα μια πολιτεία η οποία ξεκίνησε αυτή η υπόθεση με το μάθημα των θρησκευτικών από την εποχή της Διαμαντοπούλου και βγήκε αυτό το νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο επευλήθη το Σεπτέμβριο του 2015. Το Σεπτέμβριο του 2016, ευχαριστώ, ναι. Τα κρίνει αντισυνταγματικά. Όμως το Υπουργείο, επειδή είδε τις αντιδράσεις της Εκκλησίας, των θεολόγων της τάξης, τι συνέβη τότε? Συνέβησαν τα γεγονότα του Μαξίμου, τα γνωστά. Μάλιστα, με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Καμένο, που πήγαν μέσα και ο Φίλης. Όπου πήγαν εκεί και αποπέφθηκε ο Φίλης, γιατί τα είχε χαρακτηρίσει ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή πλέον πληροφορήθηκε από κάποιους ανθρώπους τι συμβαίνει, απέπεμψε τους άλλους ανθρώπους που ήταν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ήταν και στην Εκκλησία της Ελλάδος σε πόστα. Σε πολύ επίσημα πόστα. Μάλιστα. Και ήρθαν σε ρήξη με τον Αρχιεπίσκοπο, τους απέπεμψε και έγινε η σύσκεψη αυτή και είπε για τα χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος τότε ότι αυτά τα προγράμματα είναι απαράδεκτα και επικίνδυνα. Παρόλα και αυτά. Και ξεκίνησε ένας διάλογος με δύο Μητροπολίτες. Με τρεις Μητροπολίτες. Εκ των οποίων ο ένας ο Μητροπολίτης ο Νικόλαος ο Λαβρεωτικής, ο επιστήμον, ο Ντάξιος, είπε ότι εγώ δεν κατάλαβα τίποτα τι είναι και αυτά τα προγράμματα δεν αξίζουν. Το Άγιο Όρος ή εννοείς θεολόγων. Εμείς σήμερα ήμουνα και χθες ήμουνα σε δύο νομούς, είχα συσκέψεις με τους θεολόγους, οι οποίοι τα δούλεψαν και φέτος. Μου μιλάνε για αταξία, μου μιλάνε για μη συνοχή, για μπέρδεμα των μαθητών. Οι μαθητές τους αναρωτιούνται, δηλαδή δεν είναι ακριβώς βιβλία, είναι φάκελοι υλικών, είναι προσωρινό, έτσι επιγράφονται, προσωρινό διδακτικό υλικό, το οποίο ο έμπειρος θεολόγος στο γυμνάσιο θα το πάρει, θα το διδασεύσει και θα προσφέρει στους μαθητές. Τι γίνεται όμως στο δημοτικό, που δεν είναι ο θεολόγος, ο έμπειρος, ούτε ουσιαστική επιμόρφωση υπήρχε. Έγινε μια τυπική επιμόρφωση το Μάιο-Ιούνιο που πέρασε δύο ημερών. Αλλά σας λέω ότι είναι κάτι το καινούριο και για να μην είμαστε απόλυτοι, εδώ θα πρέπει να πω και να μεταφέρω τα ίσα. Στα νέα προγράμματα σπουδών υιοθετούνται διδακτικές πρακτικές και τεχνικές, τις οποίες τις θέλουμε εμείς οι θεολόγοι. Τα θρησκευτικά αυτά, σύμφωνα με τον κύριο Σιούλη, είναι μια αποτυχημένη εφαρμογή στη χώρα μας ξένων προτύπων. Αυτοί στηριχθήκανε σε προγράμματα που πλησιάζουν το θρησκευτικό φαινόμενο, το εκκλησιαστικό, την κουλτούρα εκ των έξω. Δηλαδή παρατηρούν απ' έξω και προσεγγίζουν επί ίσης όρης όλα τα θρησκεύματα και τα βάζουν απέναντι στον μαθητή, ο οποίος είναι 8 χρόνων, 9, 10, 11, να συγκρίνει ή αν δεν συγκρίνει, βλέποντας ότι παρουσιάζεται στο ίδιο βιβλίο, στην ίδια σελίδα, ο Χριστός, ο Βούδας, ο Μωάμεθ, ο Κοφούγιος, ως δάσκαλοι, δημιουργείται μια σύγχυση. Μάλιστα. Ενώ εμείς τον παρουσιάζουμε, τον Χριστό θα γιορτάσουμε, λυτρωτή, Πάσχα, Ανάσταση θα γιορτάσουμε. Εκεί λοιπόν ένα σχετικισμός, μια σύγχυση. Και τι λέγαμε σε συνέδρια που είχα πάρει και εγώ μέρος και μιλήσαμε, ότι αν είναι να γίνει αυτό, ας γίνει στο Λύκειο. Στο Λύκειο που τα παιδιά μπορούν, έχουν αυξημένη την αφαιρετική σκέψη. Λοιπόν, εκεί ήρθαμε σε σύγκρουση, ετούτοι λένε όχι και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα τώρα. Βασιζόμενοι στην πολιτική ορθότητα που μας ήρθε από τη Δύση, χρησιμοποιούνται τα προγράμματα και οι φάκελοι,
Ως όχημα, το λένε κάποιοι, αλλά είναι έτσι, πιστέψτε με, επιστημολογικής απεικιοκρατίας και πολιτισμικής υπονόμευσης. Μάλιστα. Αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει πολιτισμική υπονόμευση, γιατί έχουμε και θέματα γύρω από την ιστορία, έχουμε και θέματα γύρω από τη γλώσσα, οπότε καταλαβαίνετε γιατί ο Αρχιεπίσκοπος τα είχε χαρακτηρίσει επικίνδυνα και παράδειγμα. Στο ερώτημα αν θα πρέπει ή όχι να μεταβληθεί το μάθημα ώστε να είναι πιο προσιτό σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως είναι σήμερα η ελληνική, λόγω των πολλών μεταναστών και προσφύγων που διαμένουν τα τελευταία χρόνια μόνιμα στη χώρα μας, ο κ. Σιούλης τόνισε πως υπάρχουν τα μέσα για την απαλλαγή από το μάθημα για τις ειδικές κατηγορίες μαθητών, ενώ πρόσθεσε πως έχει χρέος η πολιτεία να φροντίσει για τη διδαχή του μαθήματος της θρησκεολογίας σε μαθητές άλλων θρησκειών. Δίνει τη δυνατότητα η πολιτεία και ο νόμος να λυθεί. Θα μπορούσε βέβαια και με έναν άλλον τρόπο τώρα για αυτά τα παιδιά τα οποία δηλώνουν ή είναι, βλέπουμε και στην πόλη μας πλέον, και πρέπει να ενταχθούν και καλά κάνει η πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας. Τα βάζει σε τμήματα ένταξης για να ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Θα μπορούσε αυτό να λυθεί άριστα με την εισαγωγή την ώρα του θρησκευτικών ενός άλλου μαθήματος θρησκεολογίας. Το οποίο να το διδάσκει ο ειδικός επιστήμονος θεολόγος. Και να διδάσκονται τις πίστες τους στα παιδιά. Μάλιστα. Άσχετα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάντως, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη εγκρίνει την επανάληψη του μαθήματος και για τη νέα σχολική χρονιά. Δεν έχει συνεδριάσει. Το πάγωσε, η κυβέρνηση προφανώς. Όχι, το πάγωσε. Απλώς ήδη υπέγραψε ο κ. Γαβρόγλου, υπέγραψε για την επόμενη σχολική χρονιά να τυπωθούν οι ίδιοι φάκελοι του προσωρινού υλικού, αυτοί που πέρυσι ήταν διαδικτυακά αναρτημένοι. Και πέρυσι είχαμε και τα παλιά βιβλία και αναρτημένο αυτό το υλικό και υπέφεραν οι θεολόγοι να τιθασεύσουν όλο αυτό το υλικό, κάναμε τεράστιο αγώνα. Φέτος ήρθε αυτό το υλικό, έγινε και η σχετική πολιτική σπέκουλα, τα ξέρετε αυτά, συμβαίνουν πολλές φορές. Μάλιστα, με τους τραγουδιστές μέσα. Με όλα αυτά και δημιουργήθηκε το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε με διαμαρτυρόμενους γονείς, άλλοι να θέλουν να επιστρέψουν, άλλοι.